το αν συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι το σημερινό, ας πούμε, αν θα γίνουν εκλογές την Κυριακή 20 ή Κυριακή 27, δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα. Βέβαια, αν γίνονται στις 20 είναι εντός των συνταγματικών ορίων, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ναι, και δύο περιπτώσεις. Απλά εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια διαδικασία του να παίξουν όσο παραπάνω καθυστερήσει γίνεται. Καταλαβαίνεις βεβαίως και από αυτό το τρίμερο που επαναλαμβάνει ότι θα εξαντλήσει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, θα το χρησιμοποιήσει με την δημοσιότητα που θα έχει ακριβώς λόγω του ότι θα έχει τη διερευνητική εντολή για να στέλνει τα μηνύματα στον Αλέξη Τσίπρα, στους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι φέρατε ένα πολύ σκληρό μνημόνιο, ο κόσμος, μας πήγατε σε εκλογές γιατί δεν θέλετε να μάθει ο κόσμος τι είναι αυτή η συμφωνία που κλείσατε και τι είναι τα μέτρα που έρχονται, οπότε θα το πάει μέχρι τέλους και με την λογικό τελευταία ώρα που θα έχει στην ημέρα στη δικαιοδοσία του. Αν κρίνεται από την εμπειρία των προηγούμενων μνημονιακών χρόνων, ας το πούμε έτσι, ο κ. Λαφαζάνης όταν θα αποχωρούσε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε εκλογές, το πιο πιθανό είναι η πιο πιθανή γραμμή, ας πούμε, την πολιτευτική να ήταν ότι δεν έχει την νομιμοποίηση, εκλεγεί κανένα άλλο πρόγραμμα, αν εφαρμόζεται αυτά που εφαρμόζεται. Τώρα που κάνει εκλογές, λέει, τις κάνετε για να κρίνει τον κόσμο τις μνημονιακές συνέπειες. Ναι. Τα θεωρώ και τα δύο σωστά από την πλευρά του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Πράγματι, όπως είπες και πριν, είναι μεγάλη πληγή για την αριστερά. Άλλη μια πολύ μεγάλη διάσπαση, ειδικά σε αυτό το χρονικό και ιστορικό σημείο. Πιστεύεις ότι μπορούν να ξανασυναντηθούν και να συζητήσουν μετά τις εκλογές, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία από κανένα κόμμα και θα καθίσουν εκ των πραγμάτων κάτω να συζητήσουν οι δυνάμεις που θα έχουν μπει στο κοινοβούλιο και με τη λογική ότι και αυτό το νέο κόμμα λοιπόν θα έχει κοινοβουλευτική παρουσία? Φαίνεται ότι μάλλον θα έχει. Εντάξει, τώρα βέβαια δεν πρόκειται από κάπου ότι θα έχουμε μια αντιμνημονιακή βουλή όπως την είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, έτσι. Που επαναλαμβάνει ότι πιστεύει ότι θα υπάρχει. Θεωρώ όμως ότι μπορεί όχι την Δευτέρα μετά τις εκλογές, αλλά σίγουρα το επόμενο διάστημα, επειδή ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και οι εξελίξεις και στη χώρα μας αλλά και ευρωπαϊκά και διεθνώς. Σήμερα έχουμε μαύρη Δευτέρα στα χρηματιστήρια, τα ασιατικά, έτσι. Πολύ μετά μεγάλη πτώση. Από ένα τριήμερο πραγματικά που έχει χτυπήσει κόκκινο στα διεθνή χρηματιστήρια. Έχει επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό και τη Γερμανία και τα χρηματιστήρια του Νότου κτλ. Άρα θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή η οποία δεν σταματάει ποτέ να φέρνει εξελίξεις και ανακατατάξεις και με αυτή την έννοια εγώ θεωρώ ότι ούτε υπάρχει μια βεβαιότητα από κανένα όποιος το λέει μάλλον ή λέει ψέματα ή δεν μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση ότι για παράδειγμα η Ευρωζώνη και το Ευρώ έχουν διασωθεί πλέον αφού η Ελλάδα συμφώνησε ένα μνημόνιο ούτε ότι μπορούμε να μιλάμε για μια Ευρώπη όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει δίκιο σε ένα μεγάλο βαθμό στο εξής και αυτό νομίζω όμως ότι το αναιρεί το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή η οποία αποδέχεται τη δημοκρατία. Φάνηκε ότι η Ευρωζώνη βάζει πολιτικά στεγανά και πολιτικά όρια. Ναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το εξής στοίχημα μπροστά του. Εάν θα μπορέσει σε αυτές τις εκλογές, αλλά και μέχρι το συνέδριό του μετά τις εκλογές, να αρθρώσει και να φτιάξει ένα πρόγραμμα απεμπλοκής, σταδιακής απεμπλοκής από τη μνημονιακή πολιτική. Αυτός είναι ο μόνος υπαρκτός δρόμος, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ. Από την άλλη, η λαϊκή ενότητα και όλες τις δυνάμεις απέναντι στη συμφωνία έχουν ένα μεγάλο στοίχημα να πούνε. Να κάνει αυτοκριτική στο τι έγινε αυτό το διάστημα 7 μηνών. Ο κ. Λαφαζάνης, ο κ. Σύχος, ήταν υπουργή της κυβέρνησης μέχρι τον Ιούλιο. Έτσι. Βέβαια και με ένα υπουργείο το οποίο. Υπουργείο. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή, όχι ότι δεν ήξερε τι συμβαίνει ακριβώς και τι διαπραγματεύσει στην κυβέρνηση. Έχει άρα, λοιπόν, γίνει αυτή η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ εάν πίστευαν άλλα φτιάχνοντας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή πραγματικά αυτό το ψέμα που φάνηκε στο λαό ότι υπόθηκε. Ήταν όντως ψέμα η παραπλάνηση όχι, από τους μια διάθεση ίδιους ότι άλλα πιστεύαμε ρε παιδιά, άλλα μας προέκυψαν. Είναι φανή μια διάθεση αυτοκριτικής η οποία εδράζεται πάνω στο ότι οι εκτιμήσεις ήταν λάθος. Ότι έγινε λάθος εκτιμήσεις και ότι εφαρμόστηκαν λάθος στρατηγικές. Οι οποίες όμως φέραν και κάποια αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα, ας πούμε, εάν την κυβέρνηση την είχε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ποταμιού Πασόκ. Ναι. Που το μνημόνιο, αυτή είναι η διαφορά θεωρώ, ακόμα και σήμερα, ότι αυτές τις δυνάμεις. Το μνημόνιο και η νεφελεύθερη πολιτική είναι πολιτική τους επιλογή δική τους. Είναι ιδεολογική τους δηλαδή η θέση. Θέλω να πάω στο Γιώργο να βάλουμε, γιατί δεν συζητήσαμε καθόλου, το άλλο μέτωπο που είναι της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα δούμε τι διεργασίες θα γίνουν μετά τη διάλυση της Βουλής, γιατί φαντάζομαι ότι εκ του θεσμικού της ρόλου δεν μπορεί να πάρει άλλο μέρος, συντασσόμενη στη μία ή στην άλλη πλευρά, στη μία πλευρά μάλλον πια, όπως καταλαβαίνουμε και από τις δηλώσεις που έγινε μαζί με τον κύριο Λαφαζάνη, που θα αποτελέσει έτσι ένα μέτωπο που θα στοιχήσει περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ.
ο οποίος έχει διασπαστεί, έτσι. Ακριβώς. Καταρχήν, η Ζήκο Σαντοπούλου είναι έργο των χειρών του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.